πώ να επιλέξω μια τηλεόραση. Πλέον είναι αρκετά εύκολο. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να μα νοιάζει είναι πόσε σύντζε να είναι, πόσε συσκευέ θα βάλω πάνω, θα είναι full high definition, high definition ready, πλάσμα, LED, LCD. Μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά είναι πολύ απλό. Αρχικά, το πόσο μεγάλη είναι η τηλεόρασή μα έχει να κάνει από την απόσταση που έχει μέχρι τον καναπέ. Ένα απλό κανόνα είναι να πολλαπλασιάσουμε Τρει φορέ την διαγώνιο τη τηλεόραση. Δηλαδή, μία τηλεόραση 32 ίντζων έχει μέγιστη απόσταση θέασης... 98 ίντζες. Σωστό, ε! Μάλλον. Να θυμάστε, αυτό είναι το μέγιστο. Αν η απόσταση είναι περισσότερο, τότε πρέπει να πάτε σε μία πιο μεγάλη τηλεόραση. Οκ. Okay. Τώρα που ξεπεράσαμε το θέμα μεγέθους, πάμε στα σοβαρά. Περίπου πόσες συσκευέ υπολογίζω να βάλω πάνω στην τηλεόρασή μου. Βρίσκω μια φωτογραφία της τηλεόρασης από το Get It Now και υπολογίζω αν οι εισόδοι που έχει πίσω μου φτάνουν. Πολλές φορές θέλουμε να βάλουμε περισσότερες συσκευέ από όσε εισόδους έχει η τηλεόραση και καταλήγουμε να αλλάζουμε καλώδια. Ή ακόμα χειρότερα, πολλέ συσκευέ μα μπορεί να μην έχουν HDMI έξοδο. Και έτσι δεν μπορούν να συνδεθούν στην όλο καινούργια μα τηλεόραση. Ναι, έχουν βγει τηλεοράσει που οι κατασκευαστέ είχαν το θράσος να βάλουν 7 HDMI εισόδου και ούτε μία άλλη διαφορετική είσοδο. Το θεωρώ απαράδεκτο. Full HD ή HD ready. Ποια η διαφορά. Καλά. Πάνω από 32 inches αναμφισβήτητα Full HD. Το μέλλον είναι τα Blu-ray DVD players και οι παιχνιδοκονσόλε με Full High Definition γραφικά κάτω από 27 inches τώρα, πάλι έχουμε να αναλογιστούμε. Αν η τηλεόρασή μα θα μπει εκεί που είναι και το Blu-ray player μα ή η η παιχνιδοκονσολα κονσόλα μα. Αν όχι, δεν θα κάνει καμία διαφορά για κανάλια τηλεόραση, DVD player ή παλιά παιχνίδια. Το τελευταίο θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Αν θέλετε να ξοδέψετε πολλά λεφτά για να πάρετε το καλύτερο, αγοράζετε LED τηλεόραση με κλειστά τα μάτια. Ανώτερη ποιότητα εικόνα τελειωτικά. Πλάσμα τηλεόραση αγοράζουμε αν είμαστε ελάτρε του πραγματικού κοντράστ. Η πλάσμα τηλεόραση έχει την δυνατότητα αντίθετα με τι υπόλοιπε τεχνολογίε να προβάλλει το μαύρο πραγματικά μαύρο. Επίση, βγαίνουν σε μεγάλα μεγέθη σε πολύ χαμηλό κόστο που συμφέρει αρκετά. Η LCD τηλεόραση είναι κάτι ενδιάμεσο. Κινείται σε κανονικέ τιμέ και η απόδοσή τη δεν είναι ούτε τέλεια ούτε κακή. LCD αγοράζουμε αν δεν είμαστε ιδιότροποι με κάτι και απλά θέλουμε μια τηλεόραση. Καλά. Τελευταίο δεν ήταν το προηγούμενο θέμα. Είπα ψέματα. Το άφησα για τελευταίο, γιατί είναι για μένα το σημαντικό. Τα Hertz. Hertz είναι πόσο γρήγορα γίνεται η εναλλαγή εικόνα. Και έτσι, όσα περισσότερα έχουμε, τόσο πιο ομαλή φαίνεται η κίνηση. 60 Hertz έχουν οι κανονικέ τηλεοράσει. 100 Hertz έχουν οι εντυπωσιακέ και 200 Hertz οι υπερβολικέ. Η διαφορά που θα δείτε από τα 60 μέχρι τα 100 είναι τεράστια. Από τα 100 μέχρι τα 200, μηδενική. Μη σας μπερδεύουν τα νούμερα. Και για το κλεισέ τη υπόθεση, ψηφιακό δέκτη. Η καραμέλα του αιώνα. Αν η τηλεόραση δεν έχει ψηφιακό δέκτη ενσωματωμένο, αγοράζεται έναν εξωτερικό. Πολλέ φορέ, η ίδια τηλεόραση χωρί τον ψηφιακό δέκτη κοστίζει πολύ λιγότερο από το να αγοράσετε έναν ψηφιακό δέκτη. Μην αφήνετε κάτι τέτοιο να σα εμποδίσει από το να αγοράσετε την τηλεόραση των ονείρων σα και τη τσέπη σα. Είπα, είναι αρκετά εύκολο στην αρχή, ε. Ε, δεν είναι οποιασδήποτε άλλες απορίες, μπορείτε ελεύθερα να με ρωτήσετε στο Facebook ή να μου στείλετε μήνυμα. Περιμένω.